Πάμε να κλείσουμε το τέταρτο μέρος με Λούντα. Μας περιμένουν εκεί μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής. Θα επικοινωνήσουμε συγκεκριμένα με τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας. Αφορμή της σύνδεσης, εκεί μόνιμοι κάτοικοι στόλισαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια έχει κίνηση και ζωή και το χειμώνα. Όχι μόνο το καλοκαίρι. Αγαπημένη μου περιοχή το καλοκαίρι, η Ελούντα εκεί πλάκα, αλλά υπάρχει ζωή και το χειμώνα. Πρέπει να το τονίσουμε τελευταία χρόνια. Και άνοιξε και παιδικό σταθμό, αν δεν κάνω λάθος. Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας, Κώστας Καστελιανάκης. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Έτσι όπως ακριβώς τα αναφέρατε είναι τα πράγματα. Άνοιξε, γίνεται φέτος μια προσπάθεια αναβάθμισης της περιοχής της Ελούντας. Άνοιξε παιδικό σταθμός το έτος αυτό. Προσπαθούμε για το καλύτερο, για μια περιοχή που είναι το στολίδι μας και αξίζει τη φροντίδα μας. Αντιδήμαρχε, αυτή την περίοδο, το χειμώνα, οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί στην Ελούντα, στην Πλάκα, σε αυτές τις περιοχές, πώς είναι σε αριθμό? Οι μόνιμοι κάτοικοι στην περιοχή αυτή είναι κοντά στους 2.000. Δεν είναι πάρα πολύ, όμως είναι ένα αστικό κέντρο του Δήμου μας, ναι. Το οποίο είναι πολύ... Ένα αστικό κέντρο το οποίο... Και ουσιαστικά μας προβάλλει σε όλη την υπόλοιπη, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Και πολλοί από τους κατοίκους βρέθηκαν, όπως είδαμε και στα πλάνα, στο στολισμό του δέντρου που το βλέπουμε και πίσω σας. Ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική κίνηση στολισμός... και φωτισμός. Στολισμός και φωτισμός που επιβεβαιώνουν αυτή τη ζωντάνια της περιοχής, μία από τις ομορφότερες περιοχές πανελλαδικά η Ελούντα. Και ο Δήμος το έχει καταλάβει και έχει προχωρήσει και σε κάποιες εργασίες και πρωτοβουλίες αναβάθμισης. Έτσι είναι. Φέτος, όχι μόνο φέτος, από πέρσι έχουμε ξεκινήσει ουσιαστικά την αναβάθμιση όσον αφορά το χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Δώσαμε μεγαλύτερη έμφαση τα τελευταία αυτά χρόνια. Θέλουμε κάποια στιγμή και στόχος είναι να γίνουμε ένας προορισμός χριστουγεννιάτικος και γιατί όχι να μην το καταφέρουμε βάζοντας ένα λιθαράκι από φέτος. Για τα επόμενα χρόνια. Ακριβώς. Και να δώσουμε και την όθηση σε επιχειρηματίες της περιοχής, εστίασης, λιανεμπόριο, ίσως και κάποια ξενοδοχεία, να παραμείνουν ανοιχτά και τους χειμερινούς μήνες. Ο σκοπός και η αφορμή άλλωστε είναι αυτή, κατά κύριο λόγο, η τόνωση της οικονομίας, να δώσουμε ένα τόνο αισιοδοξίας με αυτή την κίνησή μας, ούτως ώστε να προσφέρουμε και εμείς και να βάλουμε ένα λιθαράκι. Μάλιστα. Για να πάμε λίγο παραπέρα, όπως λέμε, γιατί τα πράγματα δεν είναι και τόσο αισιόδοξα με όλα αυτά που ταλανίζουν τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούμε. Αντιδήμαρχε, η θερμοκρασία στην Ελούντα αυτή τη στιγμή πώς είναι? Η θερμοκρασία δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι, όμως έχει πολύ ψύχα. Έχει κρύο. Κατά περιόδους ψυχαλίζει. Ο κόσμος δυσκολεύεται να κυκλοφορήσει με αυτόν τον καιρό, όμως νομίζω ότι άκουσα και τον πρόεδρο της εστίασης προηγουμένως, ναι, που είχατε, ναι, ναι, μια σύνδεση. Τον κύριο Ζαχαριά. Προσπαθούμε για το καλύτερο, δεν είναι τόσο αισιόδοξα τα πράγματα, όμως κάνουμε την προσπάθειά μας να δούμε αν πάμε λίγο παραπέρα. Καλύτερα. Λοιπόν, Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε σας πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά.